Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα από το Λεπάντο. Πρώτη ημέρα σήμερα εφαρμογής των νέων μέτρων. Στα καταστήματα εμπορίου αλλά και εστίασης, οι ανεμβολίαστοι μπαίνουν μόνο με rapid test. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά και ξεκινούν από 5.000 ευρώ. Το πιστοποιητικό. Πιστοποιητικό μαγιασμού. Το έχω εδώ. Ο κύριος Φλαμής Κωνσταντίνος. Ταυτότητα, ναι. Παρακαλώ. Ταυτότητα, βεβαίως. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να περάσετε. Περνάω τώρα. Βεβαίως, ο ένας. Ο ένας. Εάν τελικά δεν είχα πιστοποιητικό, τι θα γινόταν, πώς θα μόνο μέσω διαδικτύου. Μόνο μέσω διαδικτύου, ναι, δυστυχώς. Ναι. Ή μέσω rapid. Ή μέσω rapid. Με ένα rapid μπαίνει μέσα. Βέβαια, από Δευτέρα θα δούμε τι μπορέσουμε να κάνουμε τους πελάτες μας, να εξυπηρετήσουμε. Τι θα κάνετε, έχετε κάποιο κατά νου? Θα ενημερώσει ο κύριος Δούπρης. Θα τα αντιμετωπίσουμε, τι να κάνουμε. Έχει δυσκολία πάντως. Έχει δυσκολία, βεβαίως και έχει. Δηλαδή πρέπει να ελέγχετε ταυτότητες. Ταυτότητες, έχουμε κατεβάσει εφαρμογές, σκανάρουμε πιστοποιητικά, ελέγχουμε την ταυτότητα. Σαρώνουν από το πρωί την αγορά της Πάτρας κλιμάκια της Ελλάδας, τα οποία διενεργούν ελέγχους σε καταστήματα εστίασης αλλά και σε εμπορικές επιχείρησεις. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από το κέντρο της Πάτρας. Παράλληλα, οι πελάτες ελέγχονται για την ύπαρξη προβλεπομένων χαρτιών και κυρίως βέβαια πιστοποιητικού εμβολιασμού για να μπουν σε κάποιο κατάστημα. Λίγο προβληματική. Λίγο προβληματική. Θα το ξεπεράσουμε γι' αυτό. Βέβαια. Βέβαια. Ευχαριστώ. Μια χαρά, εννοώ, μέχρι να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος, το συνηθίσουμε και όλοι, και εμείς και οι πελάτες. Οι πελάτες τι λένε? Οι πελάτες, εγώ τους βλέπω πολύ εξοικειωμένους. Ενώ δεν έχουν ούτε παράπονο ούτε τίποτα. Το καταλαβαίνουν και βοηθάνε την κατάσταση. Τα ίδια και στην εστίαση. Βέβαια, οι καταστηματάρχες εστίασης έχουν πιο δύσκολο ρόλο, καθώς ελέγχουν αν είναι εμβολιασμένοι και όσοι κάθονται εξωτερικά, περιμετρικά του καταστήματος. Οπωσδήποτε θεωρώ ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει όπως έχει πει η πολιτεία. Εφόσον η κοινωνία είναι φιδωλή με το εμβόλιο, πρέπει να μπουν άλλα μέτρα, έτσι ώστε και εμείς να είμαστε ασφαλείς. Καλημέρα, παιδιά. Δείξτε τα αυτοδότηση και λοιπά. Πώς σας φαίνεται η διαδικασία? Εντάξει, μια χαρά να κάνουμε. Πιστοποιητικά εμβολιασμού, ταυτότητες. Τα πάντα. Τα δείξατε? Ναι. Όλα. Είναι όλα οκ? Όλα καλά. Είναι δύσκολη. Για άλλη μια φορά πέσανε όλα πάνω μας. Όπως βλέπετε, Σάββατο πρωί και είναι άδεια. Ο κόσμος φοβάται, δεν έρχονται. Εμείς έχουμε κάτσει και κοιτάμε πιστοποιητικά, κοιτάμε ταυτότητες. Κάνουμε δηλαδή τη δουλειά του κράτους. Και σε έξω και σου μέσα. Παντού. Παντού. Εδώ και εσάς εδώ, περαστικοί να είστε, ας κάνουμε. Έλεγχο. Ναι, και με ταυτότητα, πιστοποίηση δηλαδή. Και με ταυτότητα, γίναμε, μην πω τώρα, αστυνομικοί. Εντάξει. Τη Δευτέρα οι καταστηματάρχες εστίασης κατεβάζουν ρολά. Ωστόσο κάποιοι που έχουν ιδρύσει άλλο σύλλογο διαφωνούν. Πάντως και οι αρτοποιοί δεν θα πωλούν καφέ. Δεν θα συμμετάσχουν τα καταστήματα που ανήκουν στον δεύτερο σύλλογο με τίτλο «Εστίαση Πάτρας» στην απεργία του Σκιανά τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, δίνοντας όμως τη δυνατότητα στον κάθε επαγγελματία να επιλέξει ελεύθερα το να ανοίξει το μαγαζί του. Η «Εστίαση Πάτρας», αφού γκράζεται ότι ο κόσμος της εστίασης ασφικτιά κατανοεί την ανάγκη έκφρασης της αγανάκτησης, αντιλαμβανόμαστε πλήρως πως υπάρχει οργή και φόβος, αναφέρει στην ανακοίνωσή της και συνεχίζει λέγοντας: «Οι σπασμωδικές κινήσεις όμως δεν μας εκφράζουν. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση συντονισμένη και με στόχευση. Η εξωστρέφεια ενός συλλόγου είναι το ζητούμενο, καθώς ενισχύει την πίεση συνολικά». Καταλήγοντας τονίζει, κάθε συνάδελφος ας επιλέξει ελεύθερα αν θα συμμετάσχει στην πρόταση για κλείσιμο την Δευτέρα, παρότι εκτιμούμε πως είναι λάθος ο τρόπος χωρίς καμία στόχευση. Τουναντίον, φοβόμαστε ότι θα επιφέρει μάλιστα και αντίθετα αποτελέσματα. Κουράγιο και καλή δύναμη, συνάδελφοι. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι και ο Σύλλογος Αρτοποιών Πάτρας αποφάσισε να σταθεί στο πλευρό του Σκιανά και έτσι ούτε τα αρτοπία θα πολλούν καθόλου. Σε έξαρση η πανδημία στη Δυτική Ελλάδα. Μόνο στην Αχαΐα μετράμε πάνω από 1.000 κρούσματα σε 5 ημέρες.
Μία από τις βασικές αιτίες της εξάπλωσης της διασποράς στην Πάτρα και στην Αχαΐα έχει να κάνει με τη χαλάρωση των μέτρων που δείχνει η πλειοψηφία του κόσμου, ακόμα και σε περίοδο έξαρσης, ελάχιστοι είναι αυτοί που φορούν μάσκες στην καθημερινότητά τους, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Το γεγονός αυτό, μαζί με το θέμα των μαϊμού πιστοποιητικών που φαίνεται ότι υπήρχε στα κέντρα διασκέδασης, αλλά και γενικότερα στην εστίαση, όπως και οι συνοστισμοί σε λεωφορεία και σε συγκεκριμένους χώρους, είχε το αποτέλεσμα της αύξησης των κρουσμάτων. Τα παραπάνω είναι συμπεράσματα που έχουν εξάγει αρκετοί επιστήμονες που ασχολούνται με τα θέματα δημόσιας υγείας, όπως ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άννα Μαστοράκου. Υπάρχει μια γενικότερη χαλαρότητα που δείχνει ότι ο κόσμος έχει φτάσει στα ωριά του. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτό, οι εισαγωγές θα είναι πολύ περισσότερες από εξιτήρια και θα φορτωθεί το σύστημα πάρα πολύ. Ήδη είναι πολύ γρήγορη η μεταβολή, πάρα πολύ γρήγορη η μεταβολή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και τάση εκθετικής αύξησης που εκεί το απεύχομαι. Γιατί θα βρεθούμε να ανοίγει η πόρτα του νοσοκομείου και να μπαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι. Και αυτό σας το λέω, σας το μεταφέρω. Είναι ρεαλιστική εικόνα από άλλες περιοχές της Ελλάδας, από Θεσσαλία, από Πιερία, από Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξενική φαντασία. Επομένως, ο μόνος τρόπος να ανακοπεί αυτή η κατάσταση είναι το τεστ, να ανοιχνεύουμε πολύ έγκυρα την νόσο και να ουσιαστικά να υπάρχει καραντίνα και όλα τα μέτρα. Και από μόνο τα πάντα. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω, η έλεγχη είναι απαραίτητη. Εγώ πρόσφατα ήμουνα στη Γενέβη. Υπήρχε έλεγχος, δεν υπήρχε τόσο μεγάλος έλεγχος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί εκεί υπήρχαν και περιπτώσεις νοσισμού, αλλά στα μαγαζιά ήταν όλοι, υπήρχε δηλαδή έλεγχος και ταυτοπροσωπείας και... ναι, υπήρχε ουσιαστικά ένας έλεγχος ο οποίος ήταν, το έβλεπες ότι ήταν ευθύνη του καταστηματάρχη, του εστιατόρα, ερχόταν ευγενικά και σου λέγε δώστε μας σας παρακαλώ, το πιστοποιητικό σας. Μπορεί ο νόμος ηλίας καθημερινά να έχει όλο και λιγότερες μολύνσεις από COVID, όμως περισσότερα από 20 είναι τα ενεργά κρούσματα που παρουσιάζονται στον Δήμο Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, ενώ ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του και εντός του Δημαρχείου. Ο Δήμαρχος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, Σάκης Μπαλιούκος, απευθύνει έκκληση στους συνδημότες του για την έξαρση κρούσματων στα Κρέσταινα. Σε επαγρύπνηση είναι η Δημοτική Αρχή Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, καθώς διαπιστώθηκε έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού τις ημέρες μετά τη μαθητική παρέλαση στην Κρέσταινα. Τελευταία και μάλλον ήταν και λάθος δικό μας που επιτρέψαμε τις παρελάσεις. Έπρεπε να έχουν απαγορευτεί. Από εκεί είδαμε μια διασπορά η οποία δεν εξηγείται. Και μάλιστα έχει ακουμπήσει και μέσα στην οικογένεια του Δήμου. Στελέχη μας, υπαλληλοί μας έχουν νοσήσει και τους έχουμε σε καραντίνα και βλέπουμε αυτό να εξαπλώνεται. Η πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίζονται σε παιδιά και υπολογίζεται ότι τα κρούσματα είναι πλέον πάνω από 20 την τελευταία εβδομάδα. Την άσχημη εικόνα θα τη δούμε τώρα. Δεν την είδαμε πέρσι, ας φυλαχτούμε να μην το κάνουμε τώρα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι η ενισχυτή εικόνα του πύργου των άλλων περιοχών που ούτως ή άλλως είχατε πρόβλημα εκεί, αλλά δεν δικαιολογείται σε μια περιοχή που εκειμενόντουσαν σε πολύ μικρό αριθμό μονοψήφιου τα κρούσματα να έχουν εκτοξευτεί τώρα εκεί που είναι. Ανησυχούμε, ναι, και θα το πολεμήσουμε. Κάνω έκκληση στους δημότες να προσέχουν τα παιδιά τους, να γίνονται τα σελφ, μην κοροϊδεύουμε με τα σελφ, να γίνονται πραγματικά, να απομονώνουμε το γεγονός. Οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ στην περιοχή έχουν εντατικοποιηθεί προκειμένου να εντοπιστούν οι κύριες αιστείες μετάδοση του ιού και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς, ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως ηλικιωμένοι, για να αποτραπούν βαριά κρούσματα που ίσως χρειαστούν νοσηλεία. Θα πρέπει η κοινωνία να επανέλθει στην τακτική που είχαμε. Προσεκτικά με τις μάσκες μας. Δεν επιτρέπεται ένας ο οποίος έχει. Είναι θετικός, έστω με το απλό τεστ, το ράπιν, όχι το μοριακό, όταν έχει τις αμβολίες ότι μπορεί κάτι να σημαίνει στον οργανισμό του, δεν μπορεί να τον βλέπουμε στο καφενείο και γύρω του να είναι οι φίλοι, οι συγγενείς του και η λιπίνα. Πρέπει να απομονωθούμε, να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Έχουμε χειμώνα, ο καιρός κρυώνει. Ένα σοκαριστικό βίντεο σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ Χρυσούπολης, στο οποίο ο οδηγός επιτίθεται σε μαθητή επειδή δεν φορούσε μάσκα, έρχεται στη δημοσιότητα. Με αφορμή το περιστατικό, κάναμε αυτοψία στο ΚΤΕΛ για το κατά πόσο τηρούνται τα μέτρα. Είσαι μάγκας! Πάτε μάσκα, πάτε την κάμπα και ξεπίζει το αγαπητοί.
Την έβαλε. Άμα δεν σου πλακώσει, σπάστησε πού από την έβαλε. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε με μαθητή σε λεωφορείο στη Χρυσούπολη Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός τον απείλησε επειδή δεν φορούσε τη μάσκα του, η κάμερα της ΟΡΤ έκανε αυτοψία στο κτέλ της Ηλίας. Την φορά όταν μπαίνω και μέχρι να φύγω θα την φορά. Ναι, τη φοράμε. Όλα τα παιδιά τη φοράνε. Όχι όλα. Αφούμε να είμαστε κόσμοι με τα παιδιά, η εντολή είναι ρητή. Τα φοράμε όλοι μάσκες, προσπαθούμε να τηρούμε τους κανόνες. Οι περισσότεροι μαθητές τηρούν τα μέτρα και φοράνε τις μάσκες τους. Είναι υποχρέωσή μας, λένε, να προστατέψουμε τον εαυτό μας και τις οικογένειές μας. Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις. Τίποτα, του λέμε να τη βάλει, του λέμε γιατί κάποιος μπορεί να έχει ευπαθεί ομάδα σπίτι και να θέλει να, προστατέψει τον εαυτό του. Φοράμε μάσκα, είναι χρέος μας νομίζω πλέον, ολυνών. Περισσότεροι απλά δεν φοράνε, δεν ξέρω το γιατί το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι υπέρ πάντες. Όπως μας λέει ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου, πριν από λίγες ημέρες ο οδηγός του κτέλ δεν ξεκινούσε το λεωφορείο, επειδή ένας συμμαθητής του δεν φορούσε μάσκα. Δεν φόραγε ο οδηγός, ο συμμαθητής μου μάσκα και του είπε ο οδηγός φορά μάσκα και δεν ήθελε να φορέσει και το είπε δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή άμα δεν φορέσει μάσκα. Όχι, απλά κατέβηκε. Η έλεγχη από την αστυνομία είναι εντατική. Έγινε ο έλεγχος, έχει γίνει αρκετές φορές και χθες συγκεκριμένα δεν βρέθηκε κανένα παράπτωμα ούτε στο συμβατικό κοινό που έγινε ούτε στο προσωπικό. Οι οδηγοί μας μιλούν για μεμονωμένα περιστατικά. Παιδιά το λέμε εμείς. Το βάζουν προσωρινά και δεν το βγάζουν. Να φοράνε τις μάσκες τους. Αυτή τη στιγμή τώρα δεν φοράει κανένας μάσκα όπως βλέπετε. Σκηνέ σοκ σε λεωφορείο της Πάτρας και συγκεκριμένα στη γραμμή νούμερο 3. Νεαρός έκανε χρήση κοκαίνης μπροστά σε μαθητές. Το βίντεο πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Οι εικόνες σοκάρουν και θα πρέπει να προβληματίσουν. Δεν είναι και λίγο αυτό που συνέβη χθες γύρω στη 1:30 μετά το μεσημέρι μέσα σε ένα λεωφορείο του αστικού κτέλ Πατρών της γραμμής νούμερο 3. Στο λεωφορείο υπήρχαν αρκετοί μαθητές, κυρίως από το σχολικό συγκρότημα της Αγίας Σοφίας. Ξαφνικά και ενώ υπήρχαν τόσο καθιστοί όσο και όρθιοι μαθητές, ένας νεαρός έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτί, το ακούμπησε στα κλειστά πόδια του, δημιούργησε δηλαδή ένα πιατάκι, έβγαλε από ένα άλλο χαρτί μια σκόνη και αφού δημιούργησε τις γνωστές γραμμές, τη ρούφηξε με τη μύτη του. Ακριβώς δίπλα του στεκόταν και έδειχνε να συμμετέχει στην διαδικασία ένας άλλος νεαρός που κρατούσε τσάντα. Ο νεαρός που βιντεοσκοπούσε τη σκηνή επιβάτης του λεωφορείου δεν μπορούσε να καταλάβει αν και ο βασικός χρήστης ήταν μαθητής. Ωστόσο, θύμιζε μαθητή. Μόλις έκανε τη χρήση των ναρκωτικών χωρίς κανείς να τον σταματήσει, πώς θα μπορούσε άλλωστε. Κάποιοι αντέδρασαν και μουρμούριζαν. Κάποιες κοπέλες ένιωσαν φόβο, ταράχτηκαν και μάλιστα κατέβηκαν στην αμέσως επόμενη στάση του λεωφορείου. Ο νεαρός απτόητος συνέχισε να χαμογελά και να συζητά με τους κόλλητούς του. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέσα σε ένα αστικό λεωφορείο. Όμως είναι η πρώτη φορά που η όλη σκηνή καταγράφεται σε βίντεο και μάλιστα φαίνονται ξεκάθαρα τα πρόσωπα όσων συμμετείχαν σε αυτό το καταδικαστέο γεγονός. Θα πρέπει να τονιστεί πως δεν αποκλείεται παρόμοια περιστατικά να συμβαίνουν ακόμη και σε τουαλέτες ή άλλους χώρους σχολικών συγκροτημάτων. Και τα κομμωτήρια συμμετέχουν στην κινητοποίηση της Δευτέρας και κατεβάζουν ρολά. Οι αντιδράσεις των κομμωτών είναι μεγάλες, καθώς ούτως ή άλλως λαμβάνουν όλα τα μέτρα. Με rapid μοριακό τεστ θα μπαίνουν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί σε εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, εξωτερικούς χώρους εστίασης, δημόσιο, αλλά και στα κομμωτήρια από το ερχόμενο Σάββατο. Αυτός είναι και ο λόγος που ξεκίνησε ο πυρετός των ραντεβού στα κομμωτήρια και τα κουρία, προκειμένου να γλιτώσουν ανεμβολίαστοι την επιπλέον επιβάρυνση του rapid test. Οι ανεμβολίαστοι θα μπαίνουν στα κομμωτήρια κατόπιν ραντεβού και με το self-test, μάλλον το rapid test. Ναι. Οι εμβολιασμένοι θα μπαίνουν κανονικά, θα τους ταυτοποιήσουμε στην πόρτα. Θα ζητάμε και ταυτότητα μαζί. Οι ιδιοκτήτες των κομμωτηρίων χαρακτηρίζουν ως αχρίαστο το μέτρο για την είσοδο στα κομμωτήριά τους με την επίδειξη rapid test, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα αναβιώσει το φαινόμενο κομμωτών με το βαλιτσάκι στα σπίτια και την παράνομη παροχή υπηρεσιών κατοίκων. Αυτό που διερωτούνται οι επαγγελματίες του κλάδου είναι ποιος από τους ανεμβολίες στους πελάτες τους θα πληρώσει rapid test για να πάει να κουρευτεί, αναφέροντας ότι το νέο μέτρο θα αποτελέσει ταφόπλοκα των ήδη πληττόμενων εδώ και 2 χρόνια κομμωτηρίων. Η ανεμβολίαση. Πιστεύω να κάνουν τα rapid test. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια γιατί τώρα συγχύζει 80 ευρώ το μήνα από ό,τι ξέρουμε. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει ο κόσμος.
Πιστεύω να μην αρχίσουν πάλι να πηγαίνουν στα σπίτια, να προσέχουν την υγεία τους πάνω απ' όλα και την υγεία των συνανθρώπων τους, διότι όπως ξέρετε δεν απολυμμένουν, δεν παίρνουν μέτρα ασφαλείας και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μεγάλη διασπορά πάνω στον κορονοϊό. Ένα επιπλέον πρόβλημα αποτελεί και ο έλεγχος από τους ίδιους εντός των επιχειρήσεών τους, αφού εκτός από τη δουλειά τους θα πρέπει να κάνουν και τους αστιφύλακες, ελέγχοντας τους πελάτες για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Αυτό που τους φοβίζει περισσότερο είναι η περίοδος των εορτών και πώς θα είναι η κατάσταση, αφού με αυτά τα μέτρα θα αναγκαστούν να διώχνουν την πελατεία τους. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Με την Ομοσπονδία κάναμε κάποια έγγραφα να δούμε εάν μπορέσουμε να μπαίνουν οι ανεμβολία στη μέσα στα κομμωτήρια, γιατί τα μέτρα που μας έχουν δώσει είναι με μάσκες όλοι, ανά δύο μέτρα, τα καθίσματα το ένα με το άλλο, να κρατάμε τις αποστάσεις. Πρώτη συνεδρίαση για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας σήμερα στο ξενοδοχείο Αστήρ. Ο Αντώνης Κουνάβης, ως νέος πρόεδρος, υποσχέθηκε να προσπαθήσει να δώσει μια νέα δυναμική στην τοπική οργάνωση. Πανηγυρική η πρώτη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, με τον νέο πρόεδρο Αντώνη Κουνάβη να κρατά πλέον τα ηνία της τοπικής οργάνωσης. Κατάμεστη η μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Αστήρ, όμως τηρούνταν αποστάσεις και οι καρέκλες απήχαν η μία από την άλλη. Όλοι φορούσαν μάσκες και ήσαν εμβολιασμένοι. Στην εκδήλωση μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης και φυσικά ο νέος πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης. Παράλληλα, έγινε ουσιαστικά και η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΕΠ. Η τοπική Νέα Δημοκρατία από σήμερα κάνει μια νέα αρχή με πρόεδρο τον Αντώνη Κουνάβη. Όπως βλέπετε, το κλίμα στην εκδήλωση είναι ιδιαίτερα πανηγυρικό. Σε λίγο καιρό θα πραγματοποιηθεί και το 14ο συνέδριό μας. Ένα συνέδριο που δεν θα θέσει απλώς τις βάσεις της επόμενης διετίας, αλλά τις βάσεις και το σχεδιασμό για την Ελλάδα του 2030. Με την Νέα Δημοκρατία, κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θα οδηγήσει τη χώρα σταθερά μπροστά. Ασφαλώς ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Μπροστά μας υπάρχουν πολλές και δύσκολες μάχες. Ένα τοπίο γεμάτο μεγάλες προκλήσεις, αλλά και δυνάμεις που ποντάρουν στο λαϊκισμό και στο δικασμό για να αναδειχθούν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την ενότητα και την αυτοπεποίθησή μας. Να μεταδώσουμε αυτή την αυτοπεποίθηση και στους συμπολίτες μας. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να διαμορφώσουμε μια θετική ατζέντα για την Αχαΐα, προσφέροντας αισιοδοξία στην τοπική κοινωνία για ένα καλύτερο μέλλον, στο οποίο τα προβλήματα και οι στερήσεις όλων των προηγούμενων ετών θα ξεπεραστούν άπαξ διαπαντός. Θέλω να είστε βέβαιοι ότι αυτή είναι και η προσωπική μου προσπάθεια καθημερινά, τόσο ως μέλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και ως εκπρόσωπος δικό σας και της Αχαΐας στη Βουλή. Θέλω να γνωρίζετε ότι η Αχαΐα έχει μεγάλη δύναμη που πρέπει να την αναδείξει. Δύναμη όχι μόνο εντός των σύνορων του νομού, αλλά εκτός των ορίων, ακόμα και της χώρας, σε όλο τον πλανήτη. Θέλω να σας εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες για την υψηλή τιμή που μου κάνετε να με αναδείξετε πρόεδρο της δικής σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης, όπου ηγείται ο πρωθυπουργός και πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν σας κρύβω ότι η εκλογή μου ήταν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής μου. Ο πιο απλός σταθμός της 40χρονης και πλέον αναλάβει της πορείας μου στη Νέα Δημοκρατία. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, ομεδίτησες και ομεδίτες. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια μεγάλη προσωπική τιμή, αλλά ταυτόχρονα και για την ανάληψη μιας σημαντικής ευθύνης για εμένα, έναντι εσάς των στελεχών, εσάς των επώνυμων και ανώνυμων αγωνιστών. Συναισθάνομαι το βάρος των ευθυνών και θα συμφώσουμε ότι μαζί με τους άξιους συνεργάτες μου, τα μέλη της Νέας ΔΕΕ, θα δουλέψουμε και να τα καταφέρουμε. Βλέπω σήμερα σε αυτή την αίθουσα παλιούς και νέους φίλους. Θυμάμαι τους κοινούς αγώνες μας. Σας κοιτάω στα μάτια, δίνοντας μια και μόνο υπόσχεση. Όλοι μαζί θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φανούμε αντάξει της εμπιστοσύνης σας και προσωπικά για να δικαιώσω την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου. Φίλες και φίλοι, οι εκλογές της Κυριακής 24 Οκτωβρίου
για την ΕΑΔΕ αποτέλεσαν μια μεγάλη γιορτή δημοκρατίας για την παράταξή μας, με χιλιάδες επανεγγραφές και εγγραφές νέων μελών που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Επιπλέον, επέμεναν καλύτερα να με τη σειρά τους για τη σβήνη τη δυναμική της νέας δημοκρατίας, η οποία ως κυβέρνηση υπό την καθοδήγηση του ηγέτη μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, αλλάζει με ληξικέλευτες μεταρρυθμίσεις και αναγκαίες τομές στην Ελλάδα και την μετατρέπει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Έναν βετεράνο του μπάσκετ τίμησε ο Δήμος Πατραίων. Πρόκειται για τον Στάθη Βέργο που έχει προσφέρει πολλά στον αθλητισμό. Με μεγάλη χαρά σήμερα τιμήσαμε τον Στάθη το Βέργο, τον δάσκαλο της ζωής, τον δάσκαλο του μπάσκετ, αυτόν που ήταν από τους λίγους ανθρώπους στην πόλη μας που έβαλε τα θεμέλια για να έχουμε αυτό που έχουμε σήμερα. Σήμερα εδώ πέρα βρέθηκαν όλα τα παιδιά του να τον τιμήσουν, τον τιμά όλη η πόλη, τον τιμά ο Δήμος μας, γιατί έτσι χτίζονται οι πόλεις, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληθωρικότητα, προσωπικότητα, διδάσκουν τη ζωή παράλληλα με αυτό που κάνουν καλά, όπως για παράδειγμα το μπάσκετ. Και είναι σήμερα μια μεγάλη χαρά δική μας. Η όλη η κουβέντα ανέδειξε αυτά που είπαμε από την αρχή. Δάσκαλος της ζωής, δάσκαλος στα γήπεδα μέσα και όλα όσα είπατε το επιβεβαιώνουμε. Ένας λεβεντάνθρωπος και είναι το ελάχιστο που μπορούμε εμείς και τα παιδάκια σου, διότι αυτοί εδώ πέρα όλοι ήρθανε, γιατί αναγνωρίζουν κάτι, ότι είχαν δάσκαλο. Το ελάχιστο που σου προσφέρει η πόλη σου είναι αυτό εδώ πέρα για να έχουμε... Είμαι αρκετά συγκινημένος γιατί μου θυμίσανε πράγματα που κάποτε πανηγυρίζαμε καθημερινά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Δήμαρχο της Πάτρας και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη και τον κύριο Πετρόπουλο, που μου κάνουν αυτή την τεράστια τιμή. Τι άλλο να πω, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος, γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι με αγαπάνε. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι ηθικό μας χρέος να αναδείξουμε την ιστορία του πατραϊκού μπάσκετ, του πατραϊκού αθλητισμού. Ο Στάθης ο Βέργος είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά κομμάτια της ιστορίας και αυτό κάναμε. Το οφείλαμε, το κάναμε και είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση με πολύ συγκίνηση, αναμνήσεις και όλα αυτά που τα είδατε και τα ζήσαμε σήμερα. Τη στιγμή που η τιμή του λαδιού παρουσιάζει μια κάποια αύξηση συγκριτικά με πέρυσι, η απόδοση των δέντρων δεν μοιάζει να είναι και τόσο καλή, προκαλώντας πονοκεφάλους στους παραγωγούς. Οι ίδιοι οδηγούνται πλέον σε απόγνωση και μετρούν τις πληγές τους. Υπό άλλες συνθήκες, αυτή την περίοδο οι ελαιοπαραγωγοί θα ξεκινούσαν να ρίχνουν τις ελιές τους. Φέτος μετρούν τις πληγές τους, καθώς η παραγωγή δεν μοιάζει και τόσο καλή, καθώς είναι μειωμένη η απόδοση των δέντρων. Είναι πολύ μειωμένη η παραγωγή σε σύγκριση με πέρσι. Πέρσι πήγαμε καλά. Φέτος οι τιμές ακούγονται διάφορα. Άλλοι λένε 4 ευρώ, άλλοι 3,20 μιλάνε για χθες δηλαδή. Δεν ξέρω, πάντως η παραγωγή είναι πολύ μειωμένη. Μπορεί το και το 1 τρίτο να είναι σε σύγκριση με πέρσι, καταλάβατε. Ψιλολόγια δεν είναι. Άλλοι έχουν λίγο, άλλοι λίγο περισσότερο, αλλά δεν είναι μεγάλη παραγωγή. Το μόνο θετικό σε όλο αυτό φαίνεται πως είναι η τιμή, καθώς όπως όλα δείχνουν θα είναι καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Η τιμή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα είναι καλύτερη. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει παραγωγή. Και εδώ ο κόσμος είναι αγροτόκοσμος. Ζει από την ελιά. Βέβαια έχει και τις καλοκαιρινές καλλιέργειες, αλλά όσο επιτύχει με την ελιά. Σαν να μην έφταναν όλα τα προβλήματα, οι ελαιοπαραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν και το δάκο. Τις έχει πνίξει ο δάκος τώρα. Τις έχει πνίξει ο δάκος αυτές που είναι. Μέσα στα λιοστάσια δεν έχουν περάσει να ραντίσει κανένας. Εμείς πληρώνουμε δακοκτονία χωρίς να ραντίζουν. Έναν σύγχρονο μετεωρολογικό σταθμό απέκτησε το επιτάλλιο του νομού Ηλίας. Ο σταθμός ήδη εγκαταστάθηκε στην περιοχή.
Αυτόψια για την εγκατάσταση πρότυπου αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο αεροδρόμιο του Επιταλίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Βασίλη Γιαννόπουλο, μέλη της Διοίκησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Αερολέσχης Πύργου. Ο εν λόγω σταθμός θα είναι ένας από τους 80 συνολικά που πρόκειται να εγκατασταθούν σε όλη την επικράτεια. Εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης του δικτύου της χώρας μέσω ΕΣΠΑ με σύγχρονα ψηφιακά συστήματα, με την παραγωγή και διάθεση μέσω διαδικτύου δεδομένων από τους σταθμούς προς κάθε ενδιαφερόμενο για την των αναγκών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είναι εξαιρετικός ένα μετεωρολογικό σταθμό, αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό, 24 ώρες λειτουργίας. Κάπου εδώ κοντά στο πύργο θα εγκατασταθεί, υπολογίζουμε στο πρώτο εξάμεινο του 2022. Πρώτο εξάμεινο του 2022, ναι. Και δεν είναι μόνο για το αεροδρόμιο. Δηλαδή το αεροδρόμιο, αν και όποτε κάνει τις πτήσεις ή ό,τι προγραμματιστεί από εσάς, έχει παίζει ρόλο και για την γεωργία και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί η κοινωνία τοπική. Πέρα που θα εγκατασταθεί, αρχίζει να δημιουργείται και ένα πακέτο με το μετεωρολογικό στοιχείο, σχηματολογικό δηλαδή. Και βεβαίως να επισημάνουμε ότι σε συνδυασμό αεροδρόμιο Καλαμάτας, μετεωρολογία, Ανδραβίδα, Άραξο, Μεθόνη, Επιτάλιο, Ζάκυνθος και Φαλονιά, έχετε μια περιοχή με ένα πλούσιο κλιματολογικό αρχείο για όλη τη δυτική ακτή. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που μέσω ΕΣΠΑ 12 εκατομμυρίων το οποίο θα βάλουμε σταθμούς σε αρκετές περιοχές χώρας. Ήρθαμε όμως, ξεκινήσαμε από εδώ πέρα το σχεδιασμό γιατί είδαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, αυτό θεωρείστε το αυτονόητο, το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί ανεξάρτητα από την όποια αξιοποίηση εμείς θέλουμε ως Περιφερειακή Αρχή για το αεροδρόμιο του Επιταλίου, αυτή τη στιγμή, και μάλιστα το πρώτο στιγμή όταν είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί, μου δώσετε μια προοπτική την οποία δεν την είχα αντιληφθεί. Προσδίδεις με αυτόν τον τρόπο μια άλλη βαρύτητα εδώ στο αεροδρόμιο. Απέρα από τις άλλες χρήσεις. Και αυτό φαντάζομαι ότι συμφωνεί και η Αερολέσχη, είναι αυτονόητο. Εδώ είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ πρέπει να το πω γιατί πραγματικά το αγαπάνε. Η πρόταση για την εγκατάσταση του πρότυπου σταθμού στο Επιτάλιο υποβλήθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη από τον πρόεδρο της Αερολέσχης Πύργου, Θοδωρή Γιαννακούλια, με τον οποίο έχει αναπτυχθεί μια εξαιρετική συνεργασία στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ίδρυση πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις του πρώην κρατικού αερολιμένα. Πρόταση που έγινε αμέσως αποδεκτή από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, αφού στόχος είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων προς όφελος της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας. Εμείς η προσπάθειά μας σαν Αερολέσχη, και επειδή υπάρχει μια αγάπη ιδιαίτερα σε αυτό να μείνει με τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε στην λειτουργία του πριν, με το Lima Golf Eco Papa, όπως είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και μέσα στα διάφορα αεροπορικά και αεροναυτικά περιοδικά, με τα χαρακτηριστικά αυτά, το Lima Golf Eco Papa που λέει αεροδρόμιο Επιταλίου. Ό,τι άλλο έχει να γίνει με την πλευρά του εξοπλισμού έχει γίνει ήδη, έχει μπει και ασύρματος από την Αερολέσχη, είναι η προσφορά για να μιλάμε με τα αεροπλάνα. Όλα τα υπόλοιπα είναι σχεδόν έτοιμα. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστέψτε με ότι είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά και για την περιοχή τη δικιά μας και τουριστικά. Όπως εξήγησαν στον κύριο Γιαννόπουλο, η ταξίαρχη Αθανάσιος Γατόπουλος και ο υπεύθυνος εξυγχρονιστικών προγραμμάτων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και προϊστάμενος μετεωρολογικών σταθμών, Σμήνερχος Γεράσιμος Αρμένης, η εγκατάσταση του σταθμού στο αεροδρόμιο του Επιταλίου τίθεται σε προτεραιότητα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οριθωτώντας χρονικά τις εργασίες στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Σημείωσαν μάλιστα πως πέραν των ανεμολογικών δεδομένων που θα δίνει ο σταθμός για την ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου, λόγω της υποδομής και των επιπλέον αισθητήρων που θα φέρει η εγκατάσταση και αυτών θα υπάρχει δυνατότητα να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής, θα δίνει πολύτιμα στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στην πολιτική προστασία αλλά και την γεωργία. Είναι μια περιοχή στην οποία δεν έχουμε ξαναέρθει. Είναι εξαιρετικός ο χώρος για εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού και όχι μόνο για το αεροδρόμιο για μελλοντικές πτήσεις, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, για την αγροτική ανάπτυξη. Και θα ήθελα να τονίσω ότι μαζί με τη μετεωρολογία στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, της Ανδραβίδος, του Αράξου, Μεθόνη
Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, όλη η δυτική άκρη της Πελοποννήσου αποκτά ένα κλιματολογικό, ένα μετεωρολογικό αρχείο πλούσιο. Με την ανάπτυξη του δικτύου και την επέκτασή του στην περιοχή, αυξάνονται οι δυνατότητες πολιτικής προστασίας του κόσμου και των περιουσιών αυτού στην περιοχή. Τώρα, όλα αυτά ξεκινάνε, είναι μέσα στα πλαίσια έργου ΕΣΠΑ, το οποίο θα υλοποιηθεί το 2022 και το 2023, ενώ ο σχεδιασμός της υπηρεσίας μας προβλέπει επέκταση και με άλλα συστήματα στα προσεχή 5 χρόνια, τα οποία πιστεύουμε ότι θα ωφελήσουν πάρα πολύ την οικονομία της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα από το Λεπάντο, το μεγάλο περιφερειακό κανάλι. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.